Διαστάσεις απειλεί να πάρει η παρουσία κορονοϊού στο Δήμο Μεσολογγίου, αφού μετά τον γιατρό από το Αιτωλικό βρέθηκαν άλλοι τρεις θετικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες και τα όσα δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσολογγίου, Πάνος Παπαδόπουλος, στάλθηκαν χθες 4 δείγματα και από αυτά τα 3 βρέθηκαν θετικά στον ιό. Πρόκειται για την ηλικιωμένη και 2 γυναίκες. Έτσι, μετά από αυτές τις εξελίξεις, κυριολεκτικά έχει σημάνει συναγερμός, αφού φαίνεται πως δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, μιας και ήταν αρχικά μόνο ένα κρούσμα. Βέβαια, η πολιτική προστασία είναι ενήμερη για το θέμα και δίνει κατευθύνσεις, όμως προκαλούνται ερωτηματικά γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και από τον 48χρονο που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν έχει υπαρθεί πλήρης ιστορικό. Η ανησυχία εντείνεται και το θετικό είναι ότι επειδή ο γιατρός γνωστοποίησε έγκαιρα ότι έχει προσβληθεί από τον ιό, άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί του πηγαίνουν στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου να υποβληθούν σε τεστ. Εμείς έχουμε εντείνει και αυστηροποιήσει τα μέτρα ακόμη περισσότερο, μιας και έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα λόγω και του κρούσματος. Μάλιστα, σήμερα ήρθαν άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τον γιατρό και υποβλήθηκαν σε τεστ, δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Πάνος Παπαδόπουλος.